άναψε η κουβέντα. Μπορούμε να έχουμε ξανά μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη τον Κωστή Ραπτόπουλο, τον παρουσιαστή της αθλητικής εκπομπής, επαναλαμβάνω, που σατήρησε ο Λάκης Λαζόπουλος, όταν φιλοξενούσε τηλεφωνικώς έναν κύριο ο οποίος είχε πρόβλημα με την ομιλία του και έχει δημιουργηθεί από εκεί πέρα ένα μεγάλο θέμα για το αν αυτό προσέβαλε ή όχι τον άνθρωπο και πόσο δίκιο κι εμείς έχουμε που γελάσαμε με το απόσπασμα. Συγγνώμη, Φέη, ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε. Ποιος? Ο ίδιος άνθρωπος διαμαρτυρήθηκε. Οι συγγενείς του από ό,τι σταματή να μας είπε. Κύριε Ραπτόπουλε, χθες πώς ξεκίνησε το θέμα, γιατί και εμείς όταν το πρώτο είδαμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, γελάσαμε και το διασκεδάσαμε. Κόρη μου, γέλασες, πέρασες καλά. Γέλασα και. Τελείωσε. Να είμαι όμως ειλικρινής, γέλασα, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι ο άνθρωπος είχε πρόβλημα υγείας. Χθες στα blogs κυκλοφόρησε γράμμα που έστειλε. Δεν μου λες, ιατρική σπούδασε. Ω, καμία σχέση, δημοσιογραφία. Τι πρόβλημα υγείας είχε. Θέλετε να με αφήσετε να σας πω. Συγγνώμη, λες ότι για. Στάσου. Κύριε Ραπτόπουλε, χθες. Συγγνώμη, ρωτάω εγώ τώρα. Ναι. Τι πρόβλημα υγείας είχε. Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι γιατρός. Χθες και εγώ όμως... λέω που δεν είμαι γιατρός, ότι μπορεί να έχει κάνει κανένα χαράλαμπο. Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ αυτό. Μπράβο. Απλά χθες θέλετε να με αφήσετε να σας πω, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, πείτε μου ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Χθες έστειλε συγγενικό πρόσωπο του κυρίου που βγάλατε στη γραμμή σε blogs επιστολή ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ με την όλη σάτυρα που έγινε και από εσάς και από την εκπομπή του κυρίου Λαζόπουλου, ακριβώς επειδή το συγκεκριμένο άτομο είχε ένα πρόβλημα ομιλίας και αισθάνθηκε άσχημα όλο το οικογενειακό του περιβάλλον που έγινε αντικείμενο χλεβασμού. Απαντώ. Έτσι κι εμείς μάθαμε ότι υπήρχε πρόβλημα υγείας. Δεν το είχαμε καταλάβει. Νομίζαμε ότι ήταν μεθυσμένο στην αρχή. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Ωραία. Κωστή, να κάνουμε διάλογο. Γιατί στην εκπομπή μου εγώ κάνω διάλογο. Όποιο κάνει φασαρία τον διώχνω. Άκου τώρα. Ωραία. Είμαι έτοιμη για κόκκινη κάρτα. Άκου τώρα. Ένα λεπτό. Εγώ έχω ένα πρόβλημα που δεν έχω μαλλιά. Εντάξει, δεν είμαι φαλακρός. Μπορώ να διαφημίσω σαμπουάν. Ναι, εναλλακτικού τύπου. Εναλλακτικού τύπου, μωρέ, τώρα να πάρει. Μπορείτε να πείτε ότι να βάλω... για να μην γίνεται έτσι, πάρτε το τάδε σαμπουάν. Τι πολύ εύκολο. Άκουσε τώρα. Ναι, μισό λεπτό. Άρα δεν φαίνεται κιόλας. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Η Αλιμπέρτη που τα δόντια τη είναι offside, έτσι. Μπορεί να διαφημίσει οδοντόκρεμα. Αλλά τώρα η Αλιπέρτη που είναι να σου πω κάτι. Κωστή, να πάμε λίγο στην ουσία. Κύριε Ραπτόπουλε, δεν απαντάτε. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή προβοκάρετε και δεν απαντάτε. Σας ρώτησε, δεν απαντάτε, φύγετε άλλους ανθρώπους. Δεν φύγω κανένα. Γιατί έδειξες το ρουβά. Εσύ κυρία Παλετσάκη έδειξες το ρουβά. Σε παρακολουθώ. Παρακολουθώ την κυρία Σκορδά. Ναι, θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό που μας ρωτάτε, σε αυτό που σας ρώτησε η κυρία Τσιμτσιλή και κυρία να μην αναδεικνύετε τα θέματα ή τα προβλήματα της τηλεοπτικής εικόνας άλλων ανθρώπων. Εσάς έχουμε απέναντί μας σήμερα. Εσείς ασχοληθήκατε με έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως φάνηκε από τους συγγενείς του, είχε πρόβλημα υγείας και εσείς αυτό το θεωρείτε σάτυρα. Δεν μας απαντάτε όμως. Είναι σάτυρα, κυρία μου. Δεν είναι καθόλου σάτυρα. Είναι σάτυρα, κυρία μου. Δεν είναι καθόλου σάτυρα να διακομωθεί. Δείτε τη φυσική ανικανότητα ενός συνανθρώπου. Τον οποίον εγώ δεν έβγαλα στην τηλεόραση, βγήκε μόνος του. Ναι. Εσείς, εάν γνωρίζατε από πριν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πρόβλημα, δεν έχετε καμία δικαιολογία. Αν κάνετε λάθος, έχετε δικαιολογία. Εγώ. Τι δικαιολογία? Ακούστε να σας πω κάτι. Εσείς τη Θόδη που βγάζετε και την άλλη την Κλαψοπούτα, την Βροχοπούλου, που ξέρετε ότι έχουν προβλήματα. Να σας πω κάτι. Πριν προσβάλλετε. Να σας πω κάτι. Κύριε Ραπτόπουλε, μισό λεπτό. Επειδή κάνω λίγο μια παρένθεση, γιατί και το όνομα τη Θόδη. Μισό λεπτό. Καταρχάς να μην αναφέρεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετέχουν. Ακούστε τη Βροχοπούλου. Ακούστε να διαβάσετε χρόνο να κλαίει για τον Αλβάνο. Ο άνθρωπος μιλάει σαν θύρα 4, κυρία Σκορδά, όμως αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλάει σαν θύρα 4 ή μη σαν θύρα 7, να δούμε πώς θα βρούμε άκρη. Δεν γιατί καθόλου... μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς. Έχω πολύ περισσότερο επίπεδο, κυρία Παλετσάκη, από εσάς που είπατε ότι δεν θα κάνετε έρωτα με το ρουβά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχω το επίπεδο το δικό σας. Να χαίρεσαι πολύ περισσότερο. Μακάρι να το είχες. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Μισό λεπτό. Μας χωρίζει άδεια. Δεν κάνουμε διάλογο. Μισό λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Να μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα πρώτον και επειδή ακούστηκε το όνομα της Θόδη. Κανείς από εμάς δεν γνωρίζει αν δεν η κυρία Θόδη έχει κάποιο Φέη. Πρόβλημα. Ούτε εγώ ούτε γιατί δεν εσύ ξέρεις. Κωστή, έτσι δεν είναι. Συγγνώμη, Φέη, η Θόδη που θεραπεύει τον καρκίνο, δηλαδή δεν για το δρομοκαίτιο, ναι. Και φταίω εγώ που έβγαλα τον παράξι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω. Πλάκα κάνετε, μωρέ, τώρα. Στο συγκεκριμένο έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι α, δική μου σκέψη, βέβαια. Είναι η σκέψη των τηλεθεατών. Φαντάζομαι. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Ένα λεπτό, Φέη. Άσε με λίγο, Κωστή. Ακατάλληλο διανηλίκου. Κατάλαβες.
Άκουσε με λίγο. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να προσέχουμε λίγο πώς μιλάμε, γιατί εδώ κάνουμε μια εκπομπή που υποτίθεται πάντα, όχι υποτίθεται, πάντα κρατάει τις ισορροπίες και δεν βγαίνει εκτός ορίων. Εγώ άκουσε με λίγο. Πρέπει δεν έκανα ποτέ. Τα είχαμε δήθεν. Εντάξει. Δεν έκανες ποτέ. Τα είχαμε δήθεν δημοσιοσχετήσεις, εκπομπές και να κρατάω. Εγώ πάντα έλεγα αυτό που πίστευα. Εντάξει. Μιλάμε για αυτό σε καλέσαμε σήμερα. Και γι' αυτό σε καλέσαμε σήμερα να δούμε τι έχει συμβεί. Ας αφήσουμε λίγο τώρα τη Θόδη και δεν έχετε απαντήσει σε μένα, δεν έχετε δώσει εσείς να πάμε και λέτε, ο Ραπτόπουλος βγήκε ένας ακροατής. Σταμάτα, βγήκε ένας τηλεθεατής στο Ραπτόπουλο και έγινε σάκυρα. Εσείς βγάζετε την Βροχοπούλου και τη Θόδη. Δεν μπορείτε να συζητήσετε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν κάνουμε λίγο διάλογο. Άνθρωπο όπως εσείς. Διάλογο, διάλογο. Μην κακαρίζετε όλες μαζί, μία-μία. Ωραία. Να κάνω λίγο τις ερωτήσεις μέχρι για 2-3 λεπτά ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εγώ, μου επιτρέπετε. Και μετά, Νανά, θα σου δώσω ξανά το λόγο να συνεχίσεις τις ερωτήσεις στον Κωστή. Ο κύριος όμως αυτός, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, το αποσπάσματος που είδαμε, Κωστή, το είπε. Εγώ μιλάω έτσι. Τσάπα μιλάει έτσι. Δηλαδή, ήταν σαν να έλεγε που εγώ είμαι ειλικρινή, σου λέω από το σπίτι, το άκουσα, δεν μου ξέφυγε. Το κατάλαβα ότι ο άνθρωπος προφανώς είχε ένα πρόβλημα ομιλίας. Και μετά, και με την επιστολή που στείλανε και οι συγγενείς, αυτό το πράγμα νομίζω είναι γεγονός πλέον. Διαφορετικά δεν θα είχαν λόγο. Όταν βγήκε πέρσι στο κανάλι, πέρσι το Μάρτιο βγήκε αυτή η εκπομπή. Γιατί οι συγγενείς δεν διαμαρτυρήθηκαν. Είναι περσινή. Είδες, δεν αυτή... ξέρουμε αυτά. Αυτά να συζητήσουμε λίγο. Αυτή εγώ, που εκεί είναι 10, περσινή... εγώ εκεί είμαι 10 κιλά πιο χοντρός. Με βλέπεις πώς είμαι. Πέρσι είναι. Σωστό κι αυτό. Πέρσι είναι η εκπομπή. Γιατί οι συγγενείς λοιπόν. Είδες, δεν τα ξέραμε αυτά. Γιατί δεν πήραν το είδαν να μας πούνε. Κάτσε λίγο, δεν το ξέραμε. Οι συγγενείς μπορεί να μην το είδαν τώρα με το Λαζόπουλο. Πώς δεν το είδανε, ρε φίλε, πώς δεν το είδανε. Δηλαδή, γιατί αναγκαστικά πρέπει να το δουν, δηλαδή. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Είμαστε σίγουροι ότι είναι οι συγγενείς αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν στα πλούσια. Γιατί εκεί πέρα ανώνυμος μπαίνει. Ανώνυμα μπαίνει ο καθένας. Όποιος θέλει μπαίνει και γράφει. Μπορώ και εγώ, συγγνώμη στα πατέρα, μπορώ και εγώ να γράψω αύριο ότι αυτός ήταν αδελφός μου και γιατί τον ειρωνευθήκατε. Πολύ ωραία τα λέει. Και να πω και κάτι άλλο, να λειτουργήσω σαν ειρηνευτική δύναμη, γιατί οι κυρίες κάνουν επιθετικό παιχνίδι. Εγώ δεν ξέρω από ποδοσφαιρικούς όρους και δεν μετέχω. Απλώς θέλω να σας θυμίσω ότι σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες, όπως και σε πάρα πολλά σύριαλ, όπως και στη σειρά του Λαζόπουλου, ως γελαστικό στοιχείο έχει χρησιμοποιηθεί ο ΚΚΕΣ. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ κανένας. Ως ρόλος. Ως ρόλος. Όχι ως ανθρώπινο πρόβλημα. Μα με συγχωρείς, δεν είναι πρόβλημα. Όταν ένας άνθρωπος είναι ΚΚΕΣ σε μια ταινία, σε ένα θεατρικό, είναι ένας άνθρωπος με πρόβλημα. Άρα τα παιδιά στο σχολείο, όταν ένα παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, όταν δεν βλέπει.